5 συναυλίες για τις ημέρες του Πάσχα έχει προγραμματίσει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου Αντάζιο. Θα παρουσιαστούν διαφορετικά έργα που θα πηχούν το πνεύμα των ημέρων. Μια νέα παράδοση χτίζει το Μέγαρο Μουσικής με 5 συναυλίες. Ο κύκλος Αντάτζιο Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα ανοίγει για δεύτερη χρονιά με ένα συναρπαστικό ταξίδι στο Μεσαίωνα. Το Σάββατο του Λαζάρου 4 Απριλίου με τίτλο Πλάνκτους Θρήνη της Παναγίας με το σύνολο Εξιλέντιο σε όργανα της εποχής. Την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου στην Αυλή των Μαγικών Αυλών με πρωταγωνιστή το εκκλησιαστικό όργανο η πολυβραβευμένη οργανίστα Ουρανία Γκάτσου με την Ορχήστρα Ακαντέμικα Αθηνών μας βάζουν με τον πιο ταιριαστό τρόπο στην εβδομάδα των παθών. Από το πένθος στη χαρά. Είναι μέρες που ευνοούν ιδιαίτερα τη μουσική και όχι μόνο τους δημιουργούς που εμπνέονται από αυτό, αλλά και το κοινό. Τη Μεγάλη Δευτέρα η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα εν Σαλόνικο μας μεταφέρουν σε ένα γοητευτικό ταξίδι στις Παναγιές του κόσμου και τη Μεγάλη Τρίτη το συγκλονιστικό κύκνιο άσμα του Μότσαρτ Ρέκβιεμ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό το Βασίλη Χριστόπουλο. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται τη Μεγάλη Τετάρτη με το Stabat Mater του Χάιντεν που περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το δράμα του θείου πάθους. Η μουσική τελικά είναι αυτή που επιτρέπει να συνομιλήσουμε όλοι και να κοινωνήσουμε σε ένα επίπεδο διαφορετικό έξω από τα λόγια. Ανοιξιάτικες νότες πλημμυρίζουν και το κατάστημα του Μεγάρου Μουσικής με πρωτότυπες ιδέες για πασχαλινά δώρα, λαμπάδες, κεραμικά αυγά και έργα τέχνης.